Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μετά το ακαδημαϊκό δεκάλεπτο, να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη στην ιστορική μας βιβλιοθήκη. Ως Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να βλέπουμε ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για την ναυτική ιστορία, ανεξαρτήτως βαθμού γνώσεων που μπορεί να έχει ή να μην έχει για την ναυτική ιστορία, η ναυτική ιστορία επηρεάζει τον ελληνισμό στο παρόν και για το μέλλον. Και με αυτή την έννοια έχει τεράστια σημασία. Η αποστολή του Ελληνής, έτσι όπως συμφωνήσαμε όταν μαζευτήκαμε κάποιοι για να ιδρύσουμε αυτή την πρωτοβουλία, είναι να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που αγαπούν την ναυτική ιστορία και να διασπείρει στο ευρύτερο κοινό, το ελληνικό κοινό, έναν κατεξοχήν ναυτικό λαό, την αγάπη για τη θάλασσα μέσα από την ιστορία. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες σε άλλους τομείς. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Φορείς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα που ασχολούνται με την ναυτική ιστορία. Υπάρχουν ναυτικά μουσεία, το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, εξαιρετικό. Υπάρχει η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, της οποίας ο διοικητής είναι εδώ και τον ευχαριστούμε. Τα περιφερειακά ναυτικά μουσεία και ναυτικές μικρές ή μεγάλες συλλογές υπάρχουν και σε χέρια ιδιωτών, όπως παραδείγματος χάρη στο Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη, που έχουμε αρχεία όπως του Ναυάρχου Ντούνη για τα ναυάγια και άλλα. Ή συλλογές ναυτικές. Το βιβλίο των Φάρων του κυρίου Γύση Παπαγεωργίου είναι ένας σταθμός στην μελέτη της ναυτικής μας ιστορίας και παράδοσης, με την έννοια ότι πιάνει έναν τομέα σχετικά σύγχρονο, ουσιαστικά το κύριο σώμα του βιβλίου της μελέτης αφορά το φαρικό δίκτυο το ελληνικό από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Είναι πλήρες από την άποψη ότι περιλαμβάνει και ιστορικά στοιχεία, αλλά και πάρα πολύ ωραίες εικονογραφήσεις, οι οποίες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι αφαιρούν πράγματα τα οποία κρίνει αυτός που παρουσιάζει το έργο ότι δεν απαιτούνται, για να τονιστούν περισσότερο τα στοιχεία που εκείνος θεωρεί ότι είναι σημαντικά σε αυτό το οποίο ζωγραφίζει. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Ο κύριος Δημήτρης Μπαλόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει και το συντονισμό της όλης παρουσίασης, αναλαμβάνει να σας ξεναγήσει στον όμορφο κόσμο των Φάρων. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γύσης Παπαγεωργίου μου ζήτησε πριν ξεκινήσει η παρουσίαση δύο πράγματα. Πρώτα μου ζήτησε όταν αναφέρομαι στο πρόσωπό του να χρησιμοποιώ ενικό γιατί έχει δυσανεξία στον ποιητικό. Και δεύτερο, αλλά μάλλον σημαντικότερο, να ξεκινήσω με μια μικρή αναφορά στους φαροφύλακες, τους ανθρώπους εκείνους που τους αγάπησε και προσπάθησε να αναδείξει τη σημασία του έργου τους. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω το πρώτο να το ικανοποιήσω. Στη ναυτική μας οικογένεια ο πληθυντικός είναι στάση ζωής. Όσον αφορά όμως τη δεύτερη επιθυμία του, ούτε λόγος. Ξεκινάμε λοιπόν την παρουσίασή μας παρακολουθώντας ένα εξαιρετικό μικρό βίντεο της Sony Mobile Communication Ελλάδος. Εγώ δεν επιβιώνω παντού και υπό όλες τις συνθήκες.
μπορέσει να πεσοδομούν με καταλήφθη. Στην 1882, από βάλα αρχιτεκτούρα, στην δεξιά μεριά του φάρου υπάρχει η πύλη του Άδη, όπου λέει ιστορία ότι ήταν μία από τις πύλες όπου κατεβαίνανε στον κάτω κόσμο. Κυρίες και κύριοι, οι τέχνες και ο πολιτισμός μεταφέρθηκαν και διαδόθηκαν στα πέρατα του κόσμου μέσα από τους δρόμους της θάλασσας. Και αυτούς τους δρόμους αιώνες τώρα τους φωτίζουν φάροι. Ο φάρος είναι ένα από τα πιο γοητευτικά δημιουργήματα της ανθρώπινης ευφυΐας. Για τους ναυτικούς το φως τους σημαίνει τη σιγουριά της οσής δρότας. Για τους Τεριανούς είναι σύμβολο ελπίδας, αλλά και υψηλών ιδανικών που πρέπει να φωτίζουν την ανθρώπινη πορεία. Το βιβλίο «Ελληνική πέτρινη φάρη» που εξέδωσε ο Γκίσης Παπαγεωργίου, με το βιβλίο του αυτό ο συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη της ανάδειξης ενός μοναδικού και πολύ σημαντικού αρχαιακού υλικού. Εν προκειμένου, αναδεικνύει το αρχείο μιας εμβληματικής προσωπικότητας του πολεμικού μας ναυτικού, του Ναυάρχου Στυλιανού Λυκούδη, που η εργασία του είχε ως τίτλο «Ιστορικών περί των φάρων των ελληνικών ακτών από τις αρχαιότητες μέχρι σήμερα». Ήταν ένα μοναδικό έργο που κυκλοφόρησε σε δύσκολα χρόνια, το 1918, μόνο σε 70 αντίτυπα, ελείψη χάρτου. Η χώρα πέρναγε και άλλες εποχές δύσκολες, παρέχοντας όμως πληροφορίες πολύτιμες για το φαρικό δίκτυο από το 1822 έως το 1918. Ο κύριος Παπαγεωργίου επιστράτευσε όποιο διαθέσιμο υλικό υπήρχε.
φωτογραφίες, κατασκευαστικά σχέδια, παλιούς φαροδείκτες και παίρνοντας στα χέρια το μολύβι, προβαίνει ουσιαστικά στην πρώτη αναστήλωση ενός αριθμού κτηρίων φάρων. Μόνο που η αναστήλωση αυτή τη φορά ήταν εικαστική και ενδεχομένως γι' αυτό ήταν και διαχρονική. Όλοι οι πέτρινοι φάροι πήραν τη θέση τους σε αυτό το βιβλίο, με τη μορφή που είχαν πριν από την εγκατάλειψή τους ή και την καταστροφή τους. Αγγλική φάρη της Ιωνίου Πολιτείας. Η πρώτη ελληνική φάρη της Καποδιστριακής περίοδου, η φάρη του Τρικούπη. Η πρώην Οθωμανική των νέων χωρών, μέχρι και τον τελευταίο φάρο που χτίστηκε το 1926 στα Αντικήθυρα. 106 φάροι, με πρώτο αυτόν στο Καστρί των Οθωνών στην βορειοδυτική εσχατιά της Ελλάδας και τελευταίο αυτό της νήσου Στρογγύλης στο Καστελόριζο, περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο. Ο καθένας με το ιστορικό του και με την εικαστική του απεικόνηση. Νομίζω όμως ότι ήλθε η ώρα να δώσω το λόγο στους τρεις εξαιρετικούς ομιλητές μας, τον κύριο Μάνο Στεφανίδη, τον κύριο Δημήτρη Φταξιόπουλο και τον κύριο Μιχάλη Λεφατζή, που είμαι σίγουρος ότι θα σας ταξιδέψουν με ασφάλεια, αφού άλλωστε θα σας μιλήσουν για φάρους. Ο κύριος Μάνος Στεφανίδης γεννήθηκε στον Πειραιά, σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πληθώρα δημοσιεύσεων, μελετών, συμμετοχών σε μεγάλες εκθέσεις. Ο ίδιος μου ζήτησε να μην πω τίποτα περισσότερο, θέλει να μιλήσει για φάρους. Εγώ θα κρατήσω το μότο του που το βλέπω στον διαδικτυακό του χώρο. Αισιοδοξεί πάντα ότι δεν εξέλιπαν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Στεφανίδη, έχει το λόγο. Τελικά αυτή η αισιοδοξία μου επιβεβαιώνεται, γιατί όντως και το τραπέζι μας εδώ, αλλά και όλοι εσείς που ήρθατε, νομίζω ότι υπερασπιζόμαστε με την ίδια αξιοπρέπεια μια παράδοση η οποία δοκιμάζεται μένα, αλλά δεν εκλείπει. Είμαι και συγκινημένος και χαρούμενος. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και το λέω ειλικρινά, δεν είναι σχηματό. Και γιατί είμαι δίπλα στον παλιό μου φίλο, τον Ζήση, που τον ξέρω περίπου 30 χρόνια, και γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον πολυτελή, αλλά και συγχρόνως απέριτο χώρο, έναν χώρο που διακονεί το βιβλίο από την εποχή του Άλδου Μανούτιου μέχρι σήμερα, σε έναν ιστορικό οίκο φτιαγμένο από τον Τσίλερ, εδώ παλιά ήταν το Γαλλικό Ινστιτούτο. Υπάρχει το πολύ γνωστό έργο και σε λάδι και σε ακουαρέλα του Τσαρούχη από το κτίριο αυτό. Έλεγα τώρα εδώ στους φίλους ότι θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρίκο να κάνει βόλτα στο Βασαλιμάνι και να προσπαθεί να πλευρίσει τις μαθήτρες από το ράλιο, που όμως δεν μας έδιναν. Εμάς από την Ιωνίδη δεν μας έδιναν ιδιαίτερη σημασία. Ευτυχώς που υπήρχαν τα κορίτσια από τη Γαλλική Σχολή και ήταν πιο έτσι επικοινωνιακά. Και βέβαια αυτή η καλέσθητη, δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για τους φάρους, αλλά έχω μια εξειδίκευση με τα βιβλία και με τα θέματα της τέχνης. Είναι λοιπόν μια εξαιρετικά καλέσθητη, όσο και πλήρης και όσο και απόλυτα τεκμηριωμένη έκδοση, καρπός ζωής του Ζήση Παπαγεωργίου, ο οποίος όμως τώρα έχει εγκαταλείψει τους φάρους και ασχολείται με την ιστορία της λαϊκής ενδυμασίας, του κουστομιού στην Ελλάδα, την οποία λαϊκή φορεσιά την αποδελτιώνει σε μια σειρά που φτάνει τους 15 τόμους. Άρα λοιπόν, αν πρέπει να πω κάτι, είναι για τη δουλειά του την εικαστική σε αυτόν εδώ τον τόμο, αλλά και για τον ίδιο τον Γύση. Δεν ξέρω πόσο το ξέρετε, φαντάζομαι για να είστε εδώ, είστε φίλοι του, είστε παλιοί του συνάδελφοι. Τον ερώτησα πόσοι από κάτω από το κοινό μας είναι ναύαρχοι. Μου λέει μόνο εγώ και ο γιος μου δεν είμαστε ναύαρχοι. Λοιπόν, εγώ τον προσφωνώ ναύαρχο και καπετάνιο. Και συγχρόνως τον προσφωνώ έναν πρωτομάστορα μιας τέχνης πολύ δύσκολης, όπως είναι το σχέδιο. Και μάλιστα ένα σχέδιο το οποίο δεν αφήνεται, φίλες και φίλοι, στην υποκειμενικότητα, καλλιτεχνική διάθεση του δημιουργού, αλλά υπακούει σε κανόνες, γιατί βέβαια το προϊόν πρέπει να είναι εύκολα αναγνώσιμο και πρέπει να λειτουργήσει πρωτίστως ως μια καταγραφή. Αν λοιπόν είναι κάτι το σπουδαίο σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι ο κύριος Παπαγεωργίου έχει καταγράψει αυτό το συνταρακτικό υλικό, το οποίο ήδη μόλις ακούσαμε,
το έχει καταγράψει με επιστημονικότατη ακρίβεια, αλλά και συγχρόνως με καλλιτεχνική ευαισθησία. Είναι σκίτσα, είναι πενάκι, είναι τέμπερες, είναι χρώμα, είναι ασπρόμαυρα. Είναι μια τεράστια γκάμα εκφραστικών δυνατοτήτων, αλλά και παράλληλα είναι η δική του προσωπική ματιά. Το σχέδιό του είναι κλασικίζων. Δεν ξέρω πόσοι τον ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας μεγάλος σχεδιαστής του 19ου αιώνα που έκανε και την Οδύσσια και την Ιλιάδα, τις εικονογράφησε εννοώ, ήταν ο Τζον Φλάξμαν, συνομήλικος του Μπάιρον, του Ντελακρουά. Λοιπόν, εμένα το σχέδιο του Γύση μου θυμίζει αυτόν τον μεγάλο σχεδιαστή και ως προς τα καθημάς, επειδή έχει θητεύσει και στην γελιογραφία και στις εφημερίδες και όλα αυτά, μου θυμίζει τον περίφημο Φόκο, τον Φωκίωνα Δημητριάδη, ο οποίος και ως γελιογράφος ήταν αξεπέραστος, αλλά και μια μοναδική γραφή και κατά σύμπτωση και ο ίδιος είχε εικονογραφήσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια με κλασικίζοντα αλλά πολύ έτσι εύληπτα και εντυπωσιακά σχέδια. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Οι συνάδελφοι είναι πολύ πιο ειδικοί στο θέμα. Σαφέστατα, το αντικείμενό του, η Φάρη, είναι, σας το είπα ήδη, ένα έργο ζωής. Τους έχει ζήσει, τους έχει ψάξει, τους έχει περπατήσει από τους Οθωνούς μέχρι τη Γάβδο και από τα Κύθρα μέχρι το Δεδέα Γάτς, την Αλεξανδρούπολη. Εντυπωσιάστηκα προσωπικά και για την επιστημονική πλευρά, την τεκμηρίωση, δηλαδή την κειμενική όλων αυτών των εικόνων που παρατίθεται σε αυτήν την άψογη έκδοση και συγχαίρω τους εκδότες για την προσπάθειά τους. Υπάρχει ένα γλωσσάρι στο τέλος, η αναφορά στον πολύ μεγάλο Λυκούδη είναι νομίζω επαρκέστατη, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο διαλανθάνει, ας πούμε, ανάμεσα στις σελίδες. Υπάρχει αυτή η νοσταλγία ενός πολιτισμού, μιας τάξης πραγμάτων. Τα ακούσαμε προηγουμένως από τους ελάχιστους, ας πούμε, πια εναπομείναντες, γιατί οι φάροι δεν λειτουργούν, γιατί δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης ή είναι μηχανικοί. Αυτούς ακόμα που είναι εκεί φαροφύλακες και τους φροντίζουν. Απίστευτη μοναξιά, έτσι. Δηλαδή, μου θυμίζει αυτές τις ταινίες του Hitchcock ή την περίφημη κραυγή, με τον Τζακ Νίκολσον. Η απόλυτη μοναξιά. Ο χώρος ανάμεσα στο μηδέν και το άπειρο, Άρθουρ Κέσλερ. Αλλά και παράλληλα το φυλάτιν Θερμοπύλας, η ανάγκη να διατηρήσουμε μια παράδοση. Και η Φάρη δεν είναι μονάχα επιτεύγματα τεχνικά, τεχνολογικά. Είναι και αρχιτεκτονικά, αλλά και συγχρόνως είναι ζυμωμένα με όλους αυτούς που πέρασαν εκεί, άφησαν κάτι, και όλους τους άλλους που πέρασαν από μακριά και είδαν και βρήκαν τον τρόπο να πορευτούν. Δηλαδή έχουν έναν συμβολισμό που υπερβαίνει την καθαρά τεχνοκρατική τους λειτουργία. Έτσι. Θυμηθείτε τώρα εσείς οι παλιότεροι το Προστινίκη, το περιοδικό, αυτά τα χριστιανικά περιοδικά που μιλούσαν για φάρους, για έτσι, για αλλιώς. Είμαστε πια μια κοινωνία, όχι σε κρίση, σε παρακμή. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε φάρους. Και δεν έχουμε ανθρώπους να τους κρατήσουν αναμένους, έτσι, με κόστος ζωής, με την προσωπική τους μοναξιά. Είμαστε φοβικά όντα, τα οποία οχυρωνόμαστε είτε πίσω από τον ναρκισισμό μας, είτε πίσω από τις ομάδες των άλλων. Δηλαδή το βιβλίο αυτό, πέραν του όποιου του λειτουργικού χαρακτήρα, μιλάει με έναν έμεσα ποιητικό τρόπο και για άλλα πράγματα. Δηλαδή μιλάει για την ανάγκη να κρατήσουμε κάποια στοιχεία ακόμα ζωντανά και να μην τα ισοπεδώσουμε όλα κάτω από μια αδύρυτη ανάγκη. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Νομίζω ότι με καταλάβατε. Και νομίζω ότι τα καλά βιβλία πρέπει να τα διαβάζουμε, όχι να τα παρουσιάζουμε. Πρέπει να τα ξεφυλίζουμε και να τα ξαναξεφυλίζουμε και όχι απλώς να ξεμπερδεύουμε με αυτά, με την ωρεολογία ή με τη φλιαρία ενός ομιλητή σαν τον υποφαινόμενο. Εύχομαι να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Εύχομαι αυτό το βιβλίο να το δουν και νεότεροι. Θυμάμαι τον Έντουαρντ Χόπερ που έκανε μια εξαιρετική σειρά φάρων του Ατλαντικού και τα οποία πάλι στον ίδιο χώρο τα είχα παρουσιάσει σε μια άλλη εκδήλωση, πάλι εξαντλώντας την οικαστική πλευρά αυτού του θέματος.
Ο Γύσης, και τελειώνω με αυτό, ισορροπεί γοητευτικά ανάμεσα στο βαθύ γνώστη, τον άνθρωπο της θάλασσας και στον ευαίσθητο καλλιτέχνη που ξέρει και που παίρνει ένα υλικό που μοιάζει, ας πούμε, κοινότοπο και το απογειώνει. Και κάτι τελευταίο. Γιατί όχι φωτογραφίες, θα τον ρωτούσα, ρητορική ερώτηση. Γιατί οι φωτογραφίες, φίλες και φίλοι, και έχουμε δει, ξαναμπήκα πάλι στο διαδίκτυο, μπείτε, εκπληκτικές φωτογραφίες με φάρους στον Ατλαντικό, φουρτουνιασμένους, να τους σκεπάζουν τα κύματα. Οι φωτογραφίες είναι μια φαντασμαγορία που εξαντλεί, αν θέλετε, την εποχή μας, που αρέσκεται στο σοκ και που αρέσκεται στην επιφανειακή εντύπωση. Αυτά εδώ είναι δουλεμένα. Δηλαδή, όπως είναι οι φάροι δουλεμένοι, χτισμένοι, με τεράστιες δυσκολίες, στις εσχατιές, ας πούμε, ανάμεσα γης και ουρανού, πώς μετέφεραν τα υλικά, τα αρχιτεκτονήματα αυτά, που μερικά είναι απίστευτες έτσι και ασφάλειες, αλλά και κομψότητας, και παράλληλα η αγωνία των ανθρώπων να τα συντηρήσουν αυτά, ή η αγωνία των απέναντι ανθρώπων να υπάρχουν αυτά και να μπορούν να τους καθοδηγούν. Αυτό το πράγμα, η ατομική εμπλοκή σε ένα εθνικό γεγονός, είναι καταγεγραμμένο σε αυτό το βιβλίο. Το ξαναλέω και τελειώνω. Η ατομική εμπλοκή σε ένα εθνικό γεγονός. Σήμερα και η ατομικότητα, η ατομική εμπλοκή αμφισβητείται και το εθνικό είναι, αν θέλετε, αν όχι, ας πούμε, καταδιωκόμενο, τουλάχιστον αμφισβητούμενο. Αυτό το βιβλίο βάζει πάλι τα πράγματα στη θέση τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στεφανίδη και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Εφταξιόπουλο. Ο κύριος Εφταξιόπουλος γεννήθηκε στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και μέχρι σήμερα μένει εκεί, έχοντας δώσει πολύχρονους αγώνες για τη διάσωση, ανακαίνιση και επανακρισιμοποίησή τους. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με ανακαινήσεις και αποκαταστάσεις. Το 2008 το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη αποφασίζει την πλήρη αποκατάσταση του φάρου Τέναρο, θεωρώντας ότι οι φάροι αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Και μετά από ένα γραφειοκρατικό γολγοθά, υλοποιεί επιτυχώς την αποκατάσταση του φάρου Τέναρο, για να ακολουθήσει η αποκατάσταση του φάρου Μαλέας και στη συνέχεια του φάρου Ντάνα Πόρου. Ψυχή του προγράμματος ήταν ο κύριος Δημήτρης Εφταξιόπουλος, ο οποίος στο εξαιρετικό βιβλίο του Ιδρύματος Πετρόκτη στη Φάρη Τέναρο και Μαλέας παραθέτει με μοναδικό τρόπο το ημερολόγιο αυτού του σημαντικού έργου. Κύριε Εφταξιόπουλε, το λόγο. Με εντυπωσίασαν οι γνώσεις σας περί του ατόμου. Όπως ακούσατε προλίγου, όντως ήταν Φεβρουάριος του 2008 όταν με κάλεσε ο Πάνος Αλασκαρίδης στο σπίτι του για να μου προτείνει κάποιο αλόκοτο και διαφορετικό σχέδιο. Πήγα και εντελώς ορθά και κοφτά μου είπε ότι έχω στόχο και σκοπό να ανακαινήσω τρεις φάρους. Το Τέναρο, το Μαλέα και την Παραπόλα. Και επειδή συνεργαζόμαστε χρόνια, θέλω να το αναλάβετε εσείς. Μιλάμε πάντοτε στον πληθυντικό. Ήταν ξαφνικό, ήταν σοκ αυτό που άκουσα. Στην αρχή εξεπλάγιν, μετά ένιωσα μια μηχανία, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η πρόκληση που αμέσως είπα ναι. Το ανακοίνωσα στους συνεργάτες μου, οι οποίοι έμειναν ευρόντιτοι. Πού θα τρέχουμε τώρα, στις άκρες του κόσμου, Τέναρο, Μαλέας, Παραπόλα, ένα νησί, ψάξαμε και το βρήκαμε, μια νησούδα στη μέση του πελάγους. Πάνω στον τρόμο μου, λέω, ας καταρτιστώ πρώτα θεωρητικά, διότι όλοι γνωρίζουμε για τους φάρους γενικά και αόριστα, αλλά ήθελα να δω τι είναι αυτή η φάρη και να μάθω πληροφορίες. Πήγα λοιπόν στα βιβλιοπωλεία και άρχισα να ψάχνω. Είδα διάφορα βιβλία για τους φάρους, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, αλλά αυτό που μου γυάλισε το μάτι ήταν η ελληνική πέτρινη φάρη κάποιου Γύση Παπαγεωργίου. Το αγόρασα, έκατσα σπίτι, το μελέτησα και το διάβασα ενώ 2-3-4 μέρες και ενθουσιάστηκα. Όχι απλώς ξεστραβώθηκα, έμαθα τα πάντα. Οι πληροφορίες που είχε μέσα ήταν απίστευτες
για όλους τους πέτρινους φάρους της Ελλάδας. Ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες, αρχιτεκτονική, ιστορίες για τους φαροφύλακες, τεχνικοί όροι και μία παρουσίαση καταπληκτική όλων των πέτρινων φάρων με σκίτσα, ακουαρέλες, ραπιτογράφο, μολύβι, χρώματα. Ομολογώ ότι ζήλεψα την ικανότητά του στο σκίτσο. Πέρασε ο καιρός, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα ή όχι κατάλληλα και πήγαμε στο Τέναρο, όπου η κατάσταση ήταν πρωτόγονη, δύσκολη, έως και βάρβαρη. Να μην σας τα πω λίγο, εκεί κάτσαμε 8 μήνες, σχεδόν 9 μήνες, δηλαδή 3 εποχές. Ήταν όντως άγρια τα πράγματα. Και φεύγοντας από εκεί, κατευθείαν με όλη μας την οικοσκευή του τέστη, εργαλεία, βαγονέτα, γεννήτριες, δεξαμενές, άπειρα πράγματα, γιατί δουλεύαμε στο πουθενά με μόνη πρόσβαση την θάλασσα. Οτιδήποτε υλικά έρχονταν από τη θάλασσα, αν έρχονταν και όπως έρχονταν. Αμέσως μετά, λοιπόν, πήγαμε στο Μαλέα, όπου η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη, διότι παρόλο που ήταν πιο απομονωμένη από το Τέναρο, ο κοινωνικός περίγυρος, η κοινωνία της Νεάπολης, σε σχέση με την Αρεόπολη, ήταν πολύ πιο φιλική και βοηθητική. Είχαμε και την εμπειρία του Τενάρου. Κάτσαμε λοιπόν 5 μήνες. Ο τρίτος φάρος, η παραπόλα, δεν μας προέκυψε για διάφορους λόγους. Αρχαιολογία, πολύ μεγάλη δυσκολία πρόσβασης, πολύ ψηλά ο φάρος από τη στάθμη της θάλασσας. Αλλά στη θέση της ανακαινήσαμε την Ντάνα στον Πόρο, η οποία μας φάνηκε παιχνίδι, πραγματικά παιχνίδι. Κάτσαμε 3 μήνες και το ευχαριστηθήκαμε, γιατί ήμασταν στον πολιτισμό, δεν περπατάγαμε 1 ώρα ή 2 ώρες για να φτάσουμε. Ο κόσμος ήταν δίπλα μας, τα μαγαζιά ήταν δίπλα μας, ένα 20-λεπτο περπάτημα. Ήταν πολύ ευχάριστο και πια με μια εμπειρία 2 ζώρικων φάρων, ήταν ένα παιχνίδι. Με τη δημοσιοποίηση των ανακαινήσεων αυτών από το Ίδρυμα, τις πάρα πολλές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και στα μέσα τηλεοράσεις, εφημερίδες, περιοδικά, και με το βιβλίο που εξέδωσε το Ίδρυμα, Πετρόχτης Τυφάρη, Τέναρο και Μαλέας, σύν ένα μικρό, ήταν πολύ μικρό το τμήμα του ημερολογίου που δημοσιεύτηκε στο λεύκομα αυτό. Σκεφτείτε ότι εγώ κράταγα ημερολόγιο πλήρες από τα χαράματα μέχρι το βράδυ, ας πούμε, γραφειοκράτης κανονικός, και για τους τρεις φάρους. Ένα πολύ μικρό κομμάτι, λοιπόν, δημοσιεύτηκε. Μετά, με τη συμμετοχή μου σε διάφορες ομάδες φάρων στα κοινωνικά δίκτυα, ξαφνικά και τυχαία έγινα φίλος στο Facebook με το Γύση, τον συγγραφέα του βιβλίου που με είχε βοηθήσει και ξεστραβώσει. Παρακολουθώντας την πορεία του στο Facebook, εκτός από τα γνωστά σκίτσα των φάρων που δημοσίευε κατά καιρούς, έμαθα και θαύμασα και τις άλλες του δραστηριότητες. Γελιογραφίες καταπληκτικές, στολές του πολεμικού ναυτικού, παραδοσιακές ενδυμασίες, προσωπογραφίες, καρικατούρες γνωστών καλλιτεχνών και ηθοποιών, κείμενα απίστευτης εξυπνάδας με χιούμορ καταπληκτικό, ιστορικά κείμενα τα οποία τα αποδομεί και τα ξετινάζει κυριολεκτικά, και ένα σωρό άλλες δημοσιεύσεις, και αυτά μέσω Facebook. Ήταν ανεξάντλητος. Ο Σέξπιρ. Ώσπου πέρσι, το καλοκαίρι του 2018, που ήμασταν οικογενειακό στα Χανιά, έλαβα μέσω Facebook ένα καταπληκτικό ερώτημα από τον κύριο αυτό, που έλεγε «Επιθυμείτε συνάντηση». Είχε αντιληφθεί ότι ήμουνα στα Χανιά και μου λέει «Επιθυμείτε συνάντηση». Δέχτηκα αμέσως, εννοείται, και τη συγκεκριμένη ακριβώς ώρα ήμασταν με τη γυναίκα μου την Τόνια και το μικρό μου το γιο τον Νικόλα στο καφέ του Πόρτο Βενετσιάνο στο λιμάνι. Χαιρετηθήκαμε,
συστηθήκαμε και από κοντά, παρόλο που γνωριζόμασταν μέσω του Facebook. Στα 5 πρώτα λεπτά είχαμε καταργήσει τον πληθυντικό. Πέρασαν 2 ώρες, χωρίς να το καταλάβουμε. Μας μίλησε για το ναυτικό, για την παρέτησή του από εκεί, την ανασχόλησή του με το σκίτσο, τις συνεργασίες του με εφημερίδες και περιοδικά. Σπούδασα το γιο μου στην Αγγλία με τις συνεργασίες στην ελευθεροτυπία. Ένα σκίτσο τη βδομάδα. Έβγαλα τις σπουδές με αυτά τα σκίτσα. Ανέφερε τις εκδόσεις, τα βιβλία του, τα σχέδιά του για το μέλλον. Μίλαγε και κρεμόμασταν από τα χείλη του, αφού και ο μικρός μου γιος είχε παρατήσει το κινητό και τον κοίταζε. Η γυναίκα μου τον λάτρεψε. Του ανέφερα κι εγώ τις εμπειρίες μου από τους 3 φάρους, σε συνθήκες πολύ άγριες, τη βοήθεια που είχα από τον Άγιο Χιώτη, που τον λένε Παναγιώτη παρεπιπτόντως, από την υπηρεσία φάρων. Του εξέφρασα τον θαυμασμό και τη ζήλια μου για την ικανότητά του στο σκίτσο και τη ζωγραφική αποτύπωση των προσώπων. Φάνηκε ότι χάρηκε κι αυτός από την παρέα για τη γνωριμία και μου δήλωσε ότι θα με ξεζουμίσει, τώρα που με γνώρισε, σε διάφορες δραστηριότητες που είχε στο μυαλό του. Εννοείται ότι δέχτηκα με χαρά. Χωρίσαμε λίγο πριν κλείσει η δημοτική αγορά, είχε βραδιάσει, γιατί θέλαμε να ψωνίσουμε κάτι τοπικά προϊόντα, φεύγαμε για Ρέθυμνο. Τον ρωτήσαμε έτσι, λέμε ας το ρωτήσουμε, δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις κανένα καλό εστιατόριο να φάμε το βράδυ. Και ο άνθρωπος μας είπε, τι να σου πω, λέει, εμείς όταν ξημαίνουμε από φαγητό πηγαίνουμε εδώ, λέει, στο Χρυσόστομο και μας έδειξε προς τα εκεί. Καλά είπαμε και εμείς, πήγαμε, κάναμε τα ψώνια μας, το βράδυ ψάξαμε, βρήκαμε το Χρυσόστομο και απεδείχθηκε ότι ήταν το καλύτερο εστιατόριο των Χανίων. Το αναφέρω αυτό διότι εκτός από απλώς είναι και ακριβής, δηλαδή λέει κάτι, 3 λεξούλες και χτυπάει κέντρο. Έκτοτε είχαμε διάφορες τηλεφωνικές και γραπτές επαφές, σχέδια για συναντήσεις με ανθρώπους που είχαν σχέση με φάρους, σχέδια για διαλέξεις και παρουσιάσεις φάρων, επαφή με στελέχη μέλη του Ελληνής σε κάποια εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, οργάνωση εκδηλώσεων και διάφορα άλλα. Ό,τι και να μου ζήταγε, εγώ έλεγα ναι, είναι αδύνατο να αντισταθείς στον Ζήση, στο Γήση, στην απίστευτη ενεργητικότητα και ταυτόχρονα γλυκύτητά του. Πολλές φορές κυκλοφορεί με μπαστούνι. Μην τον βλέπετε, μας κοροϊδεύει όλους. Προσποιείται τον ηλικιωμένο. Είμαι 80, φεύγα, λέει. Οπότε τον ρωτάνε για την ηλικία του. Πρόκειται για έναν έφηβο. Στην καρδιά και στο μυαλό, το δε χιούμορ του είναι απίστευτο, καταλυτικό, άμεσο και ενίοτε φαρμακερό. Όταν έμαθα για την επανέκδοση του βιβλίου του και μάλιστα από το Ίδρυμα Κατερίνης Λασκαρίδη, καταχάρηκα. Πολύ περισσότερο δε όταν με κάλεσαν να μιλήσω γι' αυτό. Το προηγούμενο βιβλίο, που αγόρασα εγώ το 2008 τέλος πάντων, είχε εξώφυλλο των φάρων των Χανίων, της πόλης που κάθεται πάνω από μισό χρόνο, ενώ το τωρινό έχει εξώφυλλο τον φάρο στην Τάνα, στον Πόρο, που είναι δικός μου, γιατί εγώ τον έφτιαξα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε παρουσίαση βιβλίου. Είναι η πρώτη φορά στο βήμα αυτό, σε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο που εγώ μελέτησα, σχεδίασα και κατασκεύασα το 2014. Και είναι η πρώτη φορά που ξαναμπαίνω επίσημα στο χώρο αυτό, μετά το θάνατο της Μαριλένας. Το βιβλίο, αυτό που υπάρχει έξω και πωλείται, είναι θησαυρός. Έχει τα πάντα για τους φάρους, πληροφορίες ιστορικές για τα κτίρια, τα πρόσωπα, τους φαροφύλακες. Θα μάθετε, όσοι δεν ξέρετε, πάρα πολλά για την κατασκευή τους, την ιστορία τους. Θα θαυμάσετε τα υπέροχα σχέδια, σκίτσα και ζωγραφιές του. Και αγοράζοντάς το, θα τον βοηθήσετε να σπουδάσει και το εγγόνι του, όπως παρόμοια σπούδασε το γιο του. Φίλτατε μικρέ αγισίλαε. Σου εύχομαι από καρδιάς όλα τα καλά στη ζωή σου. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, μόνο για λόγους τάξεως, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Φταξιόπουλο, να αναφέρω ότι από το 2014 και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μπήκε ενεργά στο παιχνίδι της αναπαλαίωσης φάρων. Και ήδη έχουν υλοποιηθεί
με πιστώσεις του ΕΣΠΑ που διαχειρίστηκε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, δύο αναπαλαιώσεις. Η μία είναι στο φάρο Κοκκινόπουλο Ψαρών και η δεύτερη είναι στο φάρο της Μονεβασιάς. Πρέπει να τα λέμε για να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Λεφατζή και μάλλον ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον συγγραφέα μας, για τον κύριο Γύση Παπαγεωργίου. Ο Γύσης Παπαγεωργίου, σε μία πρόσφατη φωτογραφία του, γεννήθηκε κατά δήλωσή του στην Αθήνα το 1939 μετά Χριστόν, όπως συνηθίζει ο ίδιος να λέει. Να απαντήσω και σε μία κυρία που με ρώτησε, βαφτίστηκε Αγισίλαος, αλλά μάλλον πολύ σύντομα απαντούσε μόνο όταν τον αποκαλούσες Γύση. Κάποιοι φίλοι της οικογένειας, έχοντας παρατηρήσει ότι ψιλοσογράφιζε, έπεισαν την μητέρα του, ο πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή νωρίς, ότι έπρεπε να δώσει εξετάσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για να γίνει ναυπηγός. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μπήκε το 1956. Ναυπηγός δεν έγινε. Αλλά το 1960 ονομάστηκε σημειοφόρος μηχανικός. Σε όποιο καράβι υπήρχε και δεν υπήρχε, έτσι δηλώνει, υπηρέτησε. Αλλά το γραφτό του ήταν να γνωρίσει τη μεγάλη του αγάπη, την περίοδο 1980-81, όταν τοποθετήθηκε διοικητής της Φαρικής Βάσης. Το 1981 παραιτήθηκε από το πολεμικό ναυτικό και για ένα διάστημα 12 χρόνων περίπου, ασχολήθηκε με την γελιογραφία, συνεργαζόμενος με αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά. Εν τω μεταξύ, όλο το υλικό που μανιωδώς είχε συλλέξει γύρω από τους φάρους, ήταν πλέον όριμο για να γίνει βιβλίο. Με την παρότρινση φίλων του εκδοτών και παρά τις αντιρρήσεις του ίδιου, πού να γράψω εγώ βιβλίο. Εγώ 11 είχα στα ελληνικά και μια φορά που πήρα 12, η μάνα μου έκανε χαλβά. Παρ' όλα αυτά, το 1986 εκδίδονται οι ελληνικοί πέτρινοι φάροι και το αποτελεί πλέον αυτό ένα εκδοτικό γεγονός, καθώς η έκδοση αυτή εξαντλήθηκε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακολούθησε μια ειδική έκδοση, μια δεύτερη έκδοση για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Τύπου και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας έρχεται σήμερα μετά την υποστήριξη του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη για να σας παρουσιάσει την τρίτη έκδοση. Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, τα ελληνικά ταχυδρομεία προβαίνουν στην έκδοση αναμνηστικής σειράς γραμματοσύμων με θέμα τους ελληνικούς πέτρινους φάρους. Εδώ είναι μια άλλη πρόσφατη φωτογραφία. Ακολούθησε η κυκλοφορία του δεύτερου βιβλίου του, το «Ελλάς Χάρικα», μια ευθυμογραφική αντιμετώπιση της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Και στη συνέχεια, στο ίδιο πνεύμα, τα «Ελλάς Χάσαμε» και «Ολυμπιακοί Δόκαμε». Παράλληλα, ολοκλήρωσε την έρευνά του και τη σχεδίαση των στολών του πολεμικού ναυτικού από την εποχή του Καποδίστρια και το 1989 κυκλοφόρησε το «Λεύκομα, στολές του πολεμικού ναυτικού». Από το 2000 ασχολείται αποκλειστικά με την έρευνα και τη σχεδίαση της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας. Μια εργασία που θα ολοκληρωθεί σε 15 τόμους, που του έχει ανατεθεί από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και τελεί υπό την εποπτεία της Ακαδημίας Αθηνών. Τώρα, ποιος ξέρει τι άλλο μας επιφυλάσσει ο αιώνιος έφηβος, κύριος Γύσης Παπαγεωργίου. Έχετε το λόγο. Τους φάρους ήρθαμε. Όλα τα κτίσματα υπάρχουν για κάποιο σκοπό. Ο σκοπός της ύπαρξης του κάθε κτίσματος βρίσκεται μέσα στο κτίσμα. Η κατοικία υπάρχει για να λειτουργεί η οικογένεια μέσα στην κατοικία. Το σχολείο υπάρχει για να βρίσκονται οι μαθητές μέσα στο σχολείο. Η Εκκλησία υπάρχει για να πηγαίνουν οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθόδοξη για τους Ορθόδοξους, η Καθολική για τους Καθολικούς, το Τζαμί για τους Μουσουλμάνους. Ο φάρος είναι το μόνο κτίσμα που ο σκοπός της ύπαρξής του βρίσκεται έξω και μακριά από αυτόν. Ο φάρος υπάρχει για να καθοδηγεί και να προστατεύει τα παιδιά της θάλασσας. Τα παιδιά του κάθε Θεού. Φίλες και φίλοι,
Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν θα σας βγάλω λόγο, απλώς θα αρχίσω τώρα να περνάω στο πινάλε της παρουσίασης με τις ευχαριστίες για τους παράγοντες αυτής της έκδοσης. Και πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κατερίνης Λασκαρίδη και ιδιαίτερα τον Πάνο τον Λασκαρίδη και για τη χορηγία στην έκδοση και για τη φιλοξενία, αλλά και με την ιδιότητα του πετροβολημένου με τους φάρους, όσο δικαιούμαι, για τη φροντίδα του και για την αγάπη του που ρίχνει για τους φάρους, που είναι ο ίδιος να του πω ότι έκανε 3 φάρους, έχουμε άλλους 100. Δόξα τω Θεώ, έχει να κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς ενόπλης και το ΔΣ του Ελληνής, που διαλέξανε το βιβλίο μου για να κάνουν, να ξεκινήσουν τις εκδοτικές δραστηριότητες και να βγάλουν και κανένα φράγκο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Στεφανίδη, τον καλό μου τον Μάνο, τον Δημήτρη τον Εφταξιόπουλο για το ωραία του και εσένα για τα πολύ ενδιαφέροντα που είπες. Μισό λεπτό τώρα. Έχω μιλήσει, παιδιά, έχω κάνει χιλιάδες παρουσιάσεις, ποτέ δεν κράταγα σημειώσεις. Με έβαλε η γυναίκα μου να κρατήσω και τώρα βγάζω τα γραμματά μου. Εσένα εσύ είπα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο, ο οποίος στέλνει χαιρετισμό από το Στρασβούργο. Με τη χορηγία του Θοδωρή του Ρουσόπουλου κάναμε τη δεύτερη έκδοση, με αποτέλεσμα να έχουμε το βιβλίο έτοιμο και να μπορέσουμε να κάνουμε την τρίτη με πολύ χαμηλότερο κόστος και να μπορέσουμε να το βγάλουμε και σε καλύτερη τιμή. Δηλαδή, επιβαρυνθήκαμε όλη την εκτύπωση και την βιβλιοδεσία. Να το πεις εσύ. Εντάξει. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον παλιό φίλο και συνεργάτη, τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, τον εκδόσεων Επτάλοφος, που λείπει τώρα, πονάει το δοντάκι του, που με κούρδισε και προχωρήσαμε σε αυτή την τρίτη έκδοση. Τώρα, με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τον δάσκαλό μου, τον επόπτη μου, τον αυστηρότατο κριτή στα εικαστικά, τον γιο μου τον Κωνσταντίνο, που είναι κανονικός ζωγράφος. Και όχι μόνο στους φάρους και στις φορεσιές, κακός μπελάς μιλάμε, κακός μπελάς. Δε στο βάρος, βάλε τα ψυχρά, άνοιξε το παράθυρο, τέλος πάντων. Και τέλος και την Κατερίνα μου για την υπομονή και την ανοχή στις γεροντικές μου δραστηριότητες. Κυρίες και κύριοι, όταν σε περιόδους δύσκολες όπως περίπου αυτές που διανύουμε, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το βιβλίο, τον πολιτισμό και την τέχνη, μάλλον υπάρχει ελπίδα. Σε τέτοιες περιόδους, λογικό είναι να αναζητούν κάποιο φάρο όλοι. Εμείς σας παραδίδουμε 106 φάρους, συγκεντρωμένους στην τρίτη έκδοση του βιβλίου του κυρίου Γύση Παπαγεωργίου. Να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Φταξιόπουλο, στον κύριο Λεφαντζή. Να πει, είδες τι κάνουν οι σημειώσεις, το ξέχασα. Ξέχασα να πω για τον Δημητράκη που τράβηξε όλο το κουπί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω εκτός από τον κύριο Στεφανίδη, τον κύριο Φταξιόπουλο, τον κύριο Λεφατζή, τον Γιώργο τον Μαραγκουδάκη από Ελληνής για τη μεγάλη δουλειά που έκανε, τον Λεωνίδα του Τσιαντούλα, τον Άρη τον Καθρέπτα, τα μέλη τη ομάδα Φρικτορίες για την live μετάδοση τη σημερινή παρουσίαση. Να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πάνο Λασκαρίδη, χωρίς την συνδρομή του οποίου μάλλον αυτή η τρίτη έκδοση θα παρέμενε μια απλή ιδέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε μήπως κάποια ερώτηση για τον κύριο Παπαγεωργίου? Μια διευκρίνηση. Όταν λέμε πέτρινοι φάροι, εννοούμε τους φάρους, τους επιτηρούμενους που είχαν φαροφύλακα. Αυτοί είχαν φτάσει στους 106-108 και γύρω είναι. Ο τελευταίος ήταν το 26-29 που έγινε στις απολυτέρες αδικηθήρων. Από εκεί και μετά αυτοματοποιηθήκανε. Εγώ καταγράφω και έχω τα σχέδια αυτονών. Κάποια ορισμένα κομμάτια έχω για τους αυτόματους φάρους και τους φαραφυλακές.
αλλά οι φάροι, οι πέτρινοι φάροι είναι οι πέτρινοι επιτηρούμενοι που είχαν τους φαροφύλακες. Άλλη κατηγορία ανθρώπων, τέλος πάντων. Σήμερα το φαρικό δίκτυο έχει γύρω στους 500, αλλά είναι όλοι αυτόματοι. Αυτά. Θέλει κανείς να... Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχη. Να σε καλά, Ανδράκη μου. Μιλες νούμερα. Λοιπόν, άκου να δεις. Λοιπόν, τι πατήσατε τώρα. Ο φίλος ο Πόφ ήταν ένας ναύαρχος Ρώσος, ο οποίος με την επανάσταση είχε το χάμα και τον επάλανε, ο Γιώργος τον έβαλε παροφύλακα. Μέχρι την εποχή που έκανε το βιβλίο, έτσι και έγινε παροφύλακα, όλοι σου λέγανε το φίλος ο Πόφ. Λοιπόν, όταν είμαι στην Εκκλησία Πάρων, μου φέρανε να υπογράψω τα βιβλιάρια υγείας των φαροφυλάκων και των προστατευμένων μηλών. 3.500. Και έχουμε κολλήσει τον φιλοσοφό. Με γεια και με χαρά. Να βαθμό ήταν για το χαροφύλλα, τα πράγματα, εντάξει. Νομή. Οι άλλοι τι ήταν. Στο δεύτερο πόλεμο καταστρέψαν οι κυριακοί, όπως τους είπαμε, οι κακοκρονάκονες καταστρέψαν το 98% των φάρων. Ένας κερατάς, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να γράψει αν τραυματίστηκε ένας φαροφύλακας, αν φθαρώθηκε και κάθε λουμπάκο. Οπωσδήποτε σκοτωθήκανε. Παροφύλακες, ο φιλόσοφο, πού είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στους 98% των φάρων που καταστρέψαν οι Γερμανοί. Εγώ το ανέφερα για το έντος κατασκευής. Γιατί αυτός, μόλις έγινε η επανάσταση... Και όταν ήμουν εγώ στην Εκκλησία Πάρων τότε, είχε αρχίσει η αυτοματοποίηση των Πάρων. Λοιπόν, φέρνει εντάξει, να αυτοματοποιηθούν οι φάροι. Μην το παίρνεις όμως τον φαροφύλακα από τους σοφρονούς, από τη Γάβρο, από τη Μεδίστη, από Σιγκρή. Φαροφυλακές εκεί σχολή σημαία και λέει, εδώ είναι Ελλάδα. Τους μαζέψανε. Σε έναν υπάρχουν οι φαροί κεντρικοί, απόκεντροι και υπεραπόκεντροι. Οι απόκεντροι και υπεραπόκεντροι, πολλοί από αυτούς έχουν κάποιο μικρό εθισμό κοντά τις κατηγορίες των 20-30 κατοικών. Αν μου βάλεις και ένα φαρό μέσα και βάλεις τους 7-8 φαροφύλακες, με τις γυναίκες, τα παιδιά, χωρίς περίπτωση, έχουν πάρα πολλά παιδιά αυτοί, άδικοι μαλουσόοι, κουνιάρια, ανήπαντοι κτλ. Άλλοι 30, να μην για 55 κατοίκους. 7,5 φαροφυλάκων σε μια ερημιά είναι προϋπολογισμός. Θα ξέρεις καλύτερα από μένα. Έτσι, τα παιδιά της τοπικής κοινωνίας κάνει 7-8, αν έχω πάει και μια δασκάλα, πάει και ένας φοροφυλάκης. Φώναζα από τότε, μην βάλετε τους φοροφυλάκες και φυσικά όταν τους φαροφυλάκες. Και όταν τους φέρω τους φοροφυλάκες εδώ, ούτε τα παιδιά τους βάλανε στο μωραϊτή, ούτε αυτούς τους δώσαν τα σπίτια στην περιφερόντσα, λέω, χάνω την είχα κλείσει. Τώρα τι έγινε και μετά, κάποια στιγμή κάνανε μια απόπειρα να βρουν εθελοντές φαροφύλακες. Άμα δεν έχει γεννηθεί στο φάρο και να σε γεννηθεί, δεν κάνει στο φάρο. Πήγανε κάτι ψευδοκουμπουριάρδες, κάνανε το καλοκαίρι, του κάνανε μερικές φωτογραφίες και μετά τους είδατε. Ό,τι ήταν η κυρία της ΡΟΜ ήταν οι φαροφύλακες στις παραμετώριες περιοχές. Κύριε Γανάκη, κάτι ζητήσει. Ο κύριος Τανέλης. Ευχαριστώ πολύ. Βλέποντας το, ή μάλλον ξεφυλίζοντας το βιβλίο αυτό, βλέπουμε τους φάρους και αισθανόμαστε ότι οι φάροι, όπως είπε και ο Γύσης, τους βλέπουν και βλέπονται. Δηλαδή αυτό που λένε του σύν, του μη σύν. Από τα σχήματα του κυρίου Γύση φαίνεται ότι πολύ ενεργέστατα
αυτό που εμφανίζεται σαν ένα ιδιότυπο συντακτικό που υπάρχει στα συντακτικά. Δηλαδή, υπάρχει το έργο, το οποίο είναι το αντικείμενο, και ο παρατηρητής ή φιλότεχνος, το οποίο είναι το υποκείμενο. Αυτά τα δύο συνομιλούν, βλέπονται. Και πιστεύω ότι ο κύριος Γύσης αυτό το πέτυχε με τα σκίτσα του, τα οποία είναι ζωντανά, λιτά, αλλά δείχνουν την πραγματικότητα. Θα ήθελα να κάνω μία, με την άδειά σας, μία καταναλογία μεταφοράς στην ενδοχώρα. Οι φάροι, όπως είπαμε, είναι σημεία τα οποία είναι καταφανή, όπως λένε στους ναυτικούς χάρτες και στους παροδείχτες. Τα βλέπουμε, έχουν ορισμένα στοιχεία, έχουν κάποιο όνομα, δηλαδή φύκε λάβα, γεωμετρικό πλάτος και μήκος, και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία τα βλέπαμε εμείς όταν κάναμε το μάθημα της ναυτιλίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Όμως, κάπου στην ενδοχώρα υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία χρήσουν του ενδιαφέροντός μας. Και αυτά είναι η σειροδρομική σταθμή. Και ο φάρος και ο φαροφύλακας βλέπει τα πλοία που περνούν. Και στο σειροδρομικό σταθμό βλέπουμε τα τρένα που περνούν. Υπάρχει και μάλιστα κάποιο έργο που έλεγε ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Συνεπώς, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μία, ας το πούμε, παρακίνηση για ορισμένους ρέκτες χορηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους να δούνε τους σειροδρομικούς σταθμούς, που και αυτοί είναι τετρόπιστοι, λυτοί, απέραιτοι, κλείνουν μέσα τους το φευγιό και το γυρισμό, το νόστο, τις προσδοκίες, την προσμονή, και να τους αναπαλαιώσουν, διότι πρέπει και αυτούς να τους έχουμε σαν παρακαταθήκη της τέχνης. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα θα ήθελα να προτείνω, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση στον κήπο έξω με ένα κρασί. Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο στην τιμή σήμερα των 20 ευρώ και για τα μέλη στα 15 ευρώ έχετε ένα λόγο λοιπόν να γίνετε και μέλη. Μπορούμε λοιπόν να περάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Thank you.